Ασχοληθήκαμε και το Δελτίο Ειδήσεων και η εφημερίδα με σχόλια και ρεπορτάζ. Έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις εξαιτίας μιας απόφασης της περιφέρειας Κρήτης που μπαίνει πλαφόν, πολύ καλά το ακούτε, σε 20 πτηνά και ζώα. Δηλαδή έρχονται περιορισμοί στα κοτέτσια και τον πληθυσμό τους, σε χωριά, περιφερειακούς οικισμούς και άλλους οικισμούς και η αρχή γίνεται από το Λασίθι. Δηλαδή πλαφόν σε κότες, εγωπρόβατα, κουνέλια, όρνηθες, κοτόπουλα, πάπιες, χήνες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην κυρία Άννα Δασκαλάκη, γεωπόνο και πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, παράρτημα Κρήτης βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεατρίες. Αναφέρθηκα στην είδηση, αναφέρθηκα στην είδηση και χαμογέλασα λίγο. Μου βγήκε αυθόρμητα, όπως χαμογέλασα και πριν από δύο μέρες που την ξαναδιάβασα πάλι. Δεν ξέρω, η πρώτη αντίδραση από εσάς ποια είναι? Κι εγώ χαμογέλασα. Και να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι κάπως στην παρουσίαση του θέματος υπάρχει μια παρεξήγηση. Λέτε ότι ξεκινάει να τίθεται πλαφόν. Εδώ λοιπόν αυτό το ξεκινάει είναι ένα μεγάλο λάθος. Αυτές οι αποφάσεις που καθορίζουν τον αριθμό των 20 ζώων, γιατί τα ζώα που έχουμε για να παίρνουμε τα αυγουλάκια μας, το γαλατάκι μας, τις κοτούλες που θα σπάξουμε για να καταναλώσουμε στο σπίτι, αυτά είναι τα 20 ζώα, τα οποία πάντα είχαμε και κάποιοι θα συνεχίσουν να έχουν και για τα οποία πάντα βγαίνουν αποφάσεις. Δηλαδή, αν δείτε, υπάρχουν και προηγούμενες αποφάσεις στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση που ξαφνικά τώρα βγήκε η απόφαση, η οποία προφανώς επικαιροποίησε μια παλιά απόφαση. Ναι. Και όλοι λένε ξεκινάει το με να τίθεται πλαφόν. Αυτό πάντα υπήρχε και έγινε, ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια. Και όταν ξεκίνησε, μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι το αντιμετώπισαν με ανακούφιση, γιατί έδωσε λύση σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, από τη στιγμή που οι πόλεις μεγάλωσαν και τα σπίτια χτίστηκαν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, δεν μπορούσε πια. Άρχισαν οι προστριβές μεταξύ γειτόνων. Όταν κάποιος είχε ζώα, μυρίζανε, κάπως είχαν παραπάνω κουνούπια. Ξέρετε, μπορεί να ισχύει μια απόφαση, αλλά να μην τεθεί ποτέ σε εφαρμογή. Είδαμε τι έγινε με τον αντικαπνιστικό νόμο. Ξεκίνησε ο αντικαπνιστικός νόμος ή οι πρώτες διατάξεις εκεί το 2009. Πότε το πήραμε σοβαρά? Στα χρόνια του μνημονίου. Τι είπαμε οι δημοσιογράφοι και φορείς? Ξεκίνησε η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Κάτι αντίστοιχο, φαντάζομαι, γίνεται και σε αυτή την περίπτωση. Πάμε λοιπόν να το πάρουμε σοβαρά. Αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Να σας πω, εγώ θα συμφωνήσω. Δηλαδή, είναι τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Βλέπετε, έγινε προφανώς, δεν ξέρω, επειδή αποκλείστηκαν τρεις δήμοι και ακούστηκε ότι απαγορεύονται στην Ιερά Πέτρα. Οπότε, για να καταλάβω, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η διάταξη, αυτή η απόφαση? Βεβαίως, μα σας λέω, ναι, και δεν είναι η πρώτη. Ισχύει, υπήρχαν και προηγούμενες αποφάσεις και υπάρχουν. Ναι. Ισχύουν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Βασίζεται σε νομοθεσία πολύ παλιά και αποκλείονται σε δήμους πάνω από 5.000 κατοίκους. Απαγορεύονται όλα τα 20. Δηλαδή, φανταστείτε, και είναι και ο Άγιος Νικόλαος και η Ιερά Πέτρα και η Σιτία είναι σε πάνω από 5.000 κατοίκους και οι τρεις δήμοι. Γι' αυτό λοιπόν με πηχαία δράματα βγήκαν αυτοί, έτσι, τίτλους, βγήκαν αυτοί οι τρεις δήμοι απ' έξω και μετά στους υπόλοιπους οικισμούς, ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού και το χαρακτήρα του, ναι, τίθεται περιορισμοί. Όπως αν δείτε άλλες αποφάσεις που έχουν βγει για περιοχές της Κρήτης, εκτός οικισμού είναι σαφώς μεγαλύτερος ο αριθμός των 20 ζώων που μπορούμε να έχουμε και μέσα στους οικισμούς μικρότερος. Και τίθεται βέβαια και αν διαβάσετε την απόφαση, οι αποστάσεις αυτές ότι πρέπει να είναι πιο κοντά στο σπίτι το δικό μας και οπωσδήποτε 30 μέτρα από διπλανή κατοικία, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, όπως διαβάζω εγώ εδώ, σας διακόπτω τώρα, στις παρυφές της Νεάπολης επιτρέπεται μέχρι να έχει κάποιος μέχρι δύο κουνέλια. Ναι. Οπότε αν έχει τρία κουνέλια είναι παράνομος? Ας πούμε, είναι ξεφεύγει, ναι, κοιτάξτε, τίθεται θέμα δείτε, δημόσιας υγείας. Αυτό είναι θέμα και καλής γειτονίας, δηλαδή όλα αυτά δίνουν λύση και σε περίπτωση καταγγελιών. Πραγματικά πρέπει να έχουμε, αν κάποιος θέλει να έχει περισσότερα κουνέλια και έχει πολύ κοντά γείτονες, μάλιστα, θα βρει ένα μικρό χωραφάκι λίγο παραπέρα, λίγο παραέξω στο χωριό και θα τα βάλει εκεί τα κουνέλια. Ναι. Δηλαδή, σας λέω ότι ήταν αυτές οι αποφάσεις, όταν οι πρώτες που βγήκανε, γιατί τώρα επικαιροποιούνται, ήταν πολύ μεγάλη συζήτηση. Προσπάθησαν να
και κατανόησαν τις ανάγκες του κόσμου να έχει κόσει τα ζώα, αλλά για να δώσουν λύση σε πολλές περιπτώσεις που υπήρχαν προστριβές και καταγγελίες. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μπορώ, μου φαίνεται. Εντωμεταξύ, η έκπληξή μου ήταν τεράστια, γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι θα εξαφανιστούν τα ζώα. Υπάρχουν και υπερβολές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και τις υπερβολές. Αγίες ποικιλίες και σπόρους που χάνονται. Μιλάμε εδώ πέρα για τη δημόσια υγεία σε συνθήκες της Κρήτης, που το καλοκαίρι έχουμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Μάλιστα. Και δεν μπορούμε με στους οικισμούς να έχουμε είστε πάρα ξεκάθαρη, πολλά ζώα. Είστε ξεκάθαροι, κυρία Δασκαλάκη. Ναι, σας ευχαριστώ ότι, θερμά. Μην τρομάζουμε. Είναι για καλύτερη ποιότητα ζωής. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.